Συμβουλία Πολιτών, στεφάνι καταθέτει ο επικεφαλής της παράτασης Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Βασίλης Μιχαηλίδης. Αυτόνομη ριζοσπαστική αυτοδιοίκηση, στεφάνι καταθέτει ο κ. Κώστας Νικολαίδης. Στεφάνι καταθέτει ο Βυζαντινός Αθλητικός Σύλλογος, ο κ. Μουστάς Τρελόπουλος. Επιμορφωτικός Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Νεάπολης, στεφάνι καταθέτει ο κ. Ανδρέας Σταυρίδης. Παρέα Κρήτης Σιμεών, στεφάνι καταθέτει ο κ. Παναγιώτης Ευλογημένος. Αθλητικός Σωματείο Ελπίδες Σιμεών, στεφάνι καταθέτει η κυρία, όχι πάλι ο κ. Παναγιώτης Ευλογημένος. Αθλητικός Σύλλογος Ταϊκοντό Νεάπολης, στεφάνι καταθέτει η κυρία Ευαγγελία Ευαγγέλου. Δημιουργικός Σύλλογος Γυναικών Νεάπολης Σιμεών Εστία, στεφάνι καταθέτει η πρόεδρος κυρία Μαρία Κουρκούμ. Σύλλογος Κατοίκων Πέφων Υποόραμα, στεφάνι καταθέτει ο κύριος Κώστας Μαυρίδης. Πολιτιστικό Δημορικό, στεφάνι καταθέτει ο κύριος Νικόλαος Σακαλής. Δημιουργικός Σύλλογος Γυναικών Πέφων Αριάννη, στεφάνι καταθέτει ο πρόεδρος κυρία Αναστασία Μυρίδη. Σύλλογος Ποδίων Νεάπολης, στεφάνι καταθέτει ο πρόεδρος κύριος Νίκος Ιορδανίδης. Ποντική Εστία Νεάπολης, στεφάνι καταθέτει κυρία Ξένια Εσόμ. Στεφάνι καταθέτει ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιτέας Σιγιών. Σύλλογος Ποδίων Παρχάρ, στεφάνι καταθέτει ο Πρόεδρος κ. Αναστάσης Σουρτίδης. Για την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών, στεφάνι καταθέτει ο κ. Στέλιος Βαϊβλής. Ακολουθεί ένας λεπτού ψυχή. Thank you.
από τους πλέον δυναμικούς πολιτιστικούς συλλόγους στα δυτικά της πόλης, με μεγάλη παρακαταθλική σε θέματα της σχολιακής παράδοσης και μεγαλομιάς. Τα παιδιά μας που μας γεμίζουν χαρά και υπαμάρει. Δεύτερο ολοήμερο δημοτικό Αγίου Πάμπλου. Thank you.